Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1 και εδάφιο 5. Υπήρξεν επί των ημερών η ρόδο του βασιλέως της Ιουδαίας ιερεύστη στο όνομα Ζαχαρίας εκ της εφημερίας Αβιά και γινή αυτού εκ των θυγατέρων του Αρών και το όνομα αυτής Ελισάβετ. Ήσαν δε αμφότεροι δίκαιοι ενώπιον του Θεού περιπατούντες εν πάσης τες εντολές και τες δικαιώμασι του Κυρίου άμεμπτη. Και δεν είκον τέκνο καθότι η Ελισάβετ το στήρα και αμφότεροι ίσον προβεβικότες εις την ηλικίαν αυτών. Ενώ δε ιεράτευεν αυτός εν τη τάξη της εφημερίας αυτού ενώπιον του Θεού, κατά το έθος της ιερατείας έπεσεν εις αυτόν ο κλήρος να θυμιάσει εις ελθόν εις το ναό του Κυρίου. Και πάν το πλήθος του λαού προσήφιε το έξω εν τη ώρα του θυμιάματος. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου, ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος, και ο Ζαχαρίας ειδώνε ταράχτη και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία, διότι σηκούστη η δέησή σου και η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει Ιόνισε και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη. Και θέλει είστε εισέ χαρά και αγαλίασης και πολύ θέλους η χαρή δια την γέννησιν αυτού. Διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου και ίνον και σίκερα δεν θέλει ποιή και θέλει πληρωθεί πνεύματος Αγίου έτη εκκυλίας της μητρός αυτού. Και πολλούς των Ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψεις Κύριον των Θεών αυτών και αυτός θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου δια να επιστρέψει τας καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθήσει στην φρόνηση των δικαίων δια να ετοιμάσει τον Κύριον λαόν προδιατεθειμένων. Και είπε ο Ζαχαρίας προς τον άγγελον, πώς θέλω γνωρίσει τούτο, διότι εγώ είμαι γέρον και η γηνή μου προβεβικία εις την ηλικία αυτής. Και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτόν, εγώ είμαι ο Γαβριήλ, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού και απεστάλλην δια να λαλήσω προσέ και να ευαγγελίσω ταύτα. Και ιδού θέλεις είστε σιωπών και μη δυνάμενος να λαλήσεις έως της ημέρας, καθήν θέλουσιν γίνει ταύτα, διότι δεν επίστευσας εις τους λόγους μου, ή την εστέλουσιν εκπληρωθεί εις τον καιρόν αυτών. Και ο λαός περιέμενε τον Ζαχαρίαν και εθαύμαζον ότι ευράδυνεν εν τον ναό, ότε δε εξήλθε δεν η δύνατον να λαλήσει προς αυτούς, και ενόησαν ότι οπτασίαν είδε εν τον ναό, και αυτός έκαμνε εις αυτούς νεύματα και διέμενε κοφός. Και αφού ετελείωσαν οι ημέρες της λειτουργίας αυτού, απήλθεν εις τον οίκον αυτού. Μετά δε ταύτες της ημέρας, συνέλαβεν Ελισάβετ τη γηνή αυτού και έκρυπτεν αυτήν, 5 μήνας λέγουσα ότι ούτως έκαμε εις εμέ ο Κύριος εν τες ημέρες, καθώς επέβλεψε να αφαιρέσει το όνειδός μου μεταξύ των ανθρώπων. Αμήν. Μεγαλύτερη παρηγοριά για τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, αδελφή, δεν μπορούσε να υπάρξει. Μια ζωή προσευχόντουσαν για ένα παιδί. Μια ζωή. Γέρος ο Ζαχαρίας, μεγάλη σε ηλικία η Ελισάβετ, ένα παιδί, Κύριε. Αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, είχαν ένα εκπληκτικό χαρακτηριστικό και οι δυο τους. Λέει ο Λόγος του Θεού, δεν είχαν καλό χαρακτηριστικό εξαιτίας των προγόνων τους. Κόρη του Αρών η μία, υιός ιερέων ο άλλος. Το χαρακτηριστικό τους ήταν, αγαπητοί αδελφοί, ότι ήταν και οι δύο τους δίκαιοι ενώπιον του Θεού περιπατούντες. Ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Εν πάσες τας εντολάς και της δικαιώμασης του Κυρίου άμεμπτη. Μα Κύριε, σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι δίκαιοι, που είναι άμεμπτοι, που κάνουν όλες τις εντολές σου τέλεια, ένα παιδί, Κύριε, δεν τους χάρισες? Αγαπητοί αδελφοί,
Ο καιρός της ταπεινώσεως αυτών τελείωσε. Αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, για να τελειώσει και ο δικός μας ο καιρός της ταπεινώσεως, γιατί όλοι μας περνάμε, αδελφοί, καιρούς ταπεινώσεως, επιτρέπει ο Θεός. Και ξέρετε γιατί το επιτρέπει? Γιατί θέλει να φανερώσει μία δόξα στον κάθε έναν από εμάς που είναι μοναδική. Ο καιρός του Ζαχαρία και της Ελισάβετ της ταπεινώσεως τελείωσε. Και έπεσε ο κλήρος, μας λέει ο Λόγος του Θεού, και κατά το έθος, όπως έπρεπε να γίνεται εκείνη την εποχή, έπεσε ο κλήρος στον Ζαχαρία, και ο Ζαχαρίας βρέθηκε, αδελφοί αγαπητοί, μέσα στα Άγια των Αγίων να θυμιάσει και να θυσιάσει ενώπιον του Θεού. Κάτι το οποίο, αγαπητοί αδελφοί, εμείς το έχουμε σήμερα, όποτε το θελήσουμε. Και δεν είναι μόνο για τον Ζαχαρία, και δεν είναι μόνο για τους ιερείς, είναι για όλους. Όλοι είμαστε προσκεκλημένοι στα Άγια, αδελφοί. Πηγαίνουμε άραγε. Πηγαίνουμε στα Άγια να παρηγορηθούμε. Εκεί θα παρηγορηθούμε. Στο ταμείο μας. Στην προσευχή μας. Στην παρουσία του Θεού. Εκεί που ανεβοκατεβαίνουν οι άγγελοι. Εκεί που δοξάζεται και υψώνεται και ευλογείται το ένδοξο όνομα του Πατέρα Θεού. Αλληλούια! Εκεί θα έρθει η στιγμή για τον Ζαχαρία που θα σταματήσει μπροστά του ο άγγελος Γαβριήλ, απεσταλμένος από τον Κύριο, ειδικά για τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Και υπάρχει ένας άγγελος για τον κάθε έναν από εμάς, αδελφοί, τον οποίον ο Κύριος έχει εκλέξει να σταθεί μπροστά σου, αδελφέ μου, και μπροστά σου, αδελφή μου, όταν εσύ θυσιάζεις εις το όνομα του Πατέρα Θεού, όταν η ζωή σου είναι εν δικαιοσύνη και όταν είσαι άμεμπτος και άμεμπτη ενώπιον του Πατέρα Θεού και δεν υπάρχει μομφή εναντίον σου, εκεί θα σταματήσει ο άγγελος μπροστά σου. Μα περάσανε τόσα χρόνια για τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Ναι, θα έρθει η ώρα. Ναι, μα δε πότε θα προλάβουνε κι αυτοί να απολαύσουν ένα μικρό παιδί? Θα προλάβουνε. Γιατί μαζί με αυτούς θα το απολαύσει κι όλος ο λαός, αδελφοί. Γιατί όταν ο Κύριος εργάζεται και κάνει ένα έργο μέγα, δεν το κάνει μόνο για σένα και για μένα, αδελφοί. Το κάνει για όλους. Γιατί στην ευλογία τη δική σου θα ευλογηθώ κι εγώ. Θα ευλογηθείς κι εσύ. Θα ευλογηθούμε όλοι. Όταν η ευλογία, όταν η Εκκλησία του Χριστού ευλογείται, αδελφοί μου, ευλογούμεθα όλοι μαζί. Και αυτή είναι η ευλογία που κάνει ο Θεός. Αλλά πότε? Όταν προσευχόμαστε όλοι ο ένας για τον άλλον. Όλοι είχαν αυτό τον καημό εκείνη την εποχή να δούνε τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, αυτούς τους τόσο καλούς ανθρώπους, να απολαύσουν ένα παιδάκι. Αλλά όμως ένα παιδάκι, αγαπητοί αδελφοί, το οποίο επρόκειτο να είναι φωνή βοόντος εν τη ερήμο. Μα αυτό περίμενε ο Ζαχαρίας. Να κάνει ένα παιδί που θα μεγαλώσει μες στην έρημο. Αυτό ήτανε όλη του η χαρά. Αυτό πρόσμενε. Αυτό πρόσμενε. Ένα παιδί που θα μεγαλώσει στους έρημους τόπους, γεμάτο με την παρουσία του Θεού, γεμάτο με το Λόγο του Θεού στην καρδιά του. Δεν θα απολαύσει πλούτη, δεν θα απολαύσει φατνοτούς οίκους, αλλά θα απολαύσει τη δόξα του Θεού πλήρη μέσα στη ζωή του, και στο τέλος θα πεθάνει για το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Μα αυτό είναι δόξα Θεού. Αλληλούια! Αυτό κι αν είναι δόξα Θεού. Αυτό κι αν είναι ευλογία Θεού.
Και ο Ζαχαρίας, ενώ προσευχότανε μάλλον στον Κύριο να του χαρίσει το αίτημά του, ακούει τον άγγελο να του ευαγγελίζεται όλα αυτά τα καλά νέα, αλλά η πίστη έχει εκλείψει. Και ενώ ο Κύριος σε όλους λέει, «Ήπαγε, παιδί μου, γιατί η πίστη σου σε έσωσε», στο Ζαχαρία έχει να του πει κάτι άλλο. «Θα είσαι κουφός και μουγκός επειδή δεν επίστευσες». Και αυτό ξέρετε πότε συμβαίνει, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί ενώ έχουμε τις επαγγελίες του Θεού, δεν τις πιστεύουμε. Δεν τις πιστεύουμε. Και όταν ακούμε τον Κύριο να λέει, όπως μας λέει σήμερα το πρωί, «Εγώ θα σε ευλογήσω», εμείς λέμε, συγχωρέστε με για την έκφραση, «Ναι, καλά». Μπορεί να μην το λέμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά η καρδιά μας έτσι λέει. Τι λες, Κύριε, πού θα με ευλογήσεις, δεν βλέπεις τι γίνεται? Δεν βλέπεις τι γίνεται? Εσύ μου έχεις μιλήσει, αλλά εγώ δεν βλέπω τίποτα. Και ο Κύριος ξαναλέει, «Μακάρι είναι όσοι δεν είδαν και επίστευσαν. Μακάριος και μακάρια θα είσαι όταν δεν βλέπεις, αλλά πιστεύεις». Γιατί από εκεί ξεκινάει η μισθαποδοσία, αδελφοί. Από την πίστη σε πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε, αλλά υπάρχουν. Γιατί ο Κύριος τα υποσχέθηκε. Δόξα στον Κύριο. Όταν ο Κύριος υπόσχεται, αγαπητοί αδελφοί, μπορεί να μην βλέπεις, αλλά είναι σαν να έχει γίνει. Γιατί το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και πολλές φορές και καταστάσεις στη ζωή μας, όπου, αγαπητοί αδελφοί, θα είμαστε σαν αυτούς τους νέους που λέει ο Λόγος του Θεού, θα ατονίσουν και θα αποκάμουν. Έχεις ατονίσει, αδελφέ μου? Έχεις αποκάμει, αδελφή μου? Μάθε ότι και οι εκλεκτοί νέοι θέλουσι να δυνατήσει παντάπαση. Όμως, αλληλούια, οι προσμένοντες τον Κύριο και αν αδυνατήσανε, θέλουσιν ανανεώσει την δύναμη αυτών, αλληλούια. Θα ανεβούνε όχι σκαρφαλώνοντας, με πτέρυγας. Έχετε δει ποτέ κανέναν αετό να σκαρφαλώνει στα βράχια? Ο αετός πετάει στα βράχια, αδερφοί. Θα τρέξουν και δεν θα αποκάμουν. Θα περπατήσουν και δεν θα ατονίσουν, αρκεί τι? Να προσμένουμε τον Κύριο. Πρόσμενε τον Κύριο, αδελφέ μου. Αδελφή μου, έχεις δει τι μπορεί να κάνει ο Κύριος? Έχεις συνειδητοποιήσει σε ποιον Θεό πιστεύεις? Το έχω συνειδητοποιήσει. Ξέρω ποιος είναι ο Κύριος, ο οποίος με κάλεσε σε νέα ζωή. Ένας Κύριος που λέει και γίνεται. Που παρηγορεί όχι με λόγια, με έργα. Εμείς οι άνθρωποι παρηγορούμε με λόγια, αδελφοί. Αλλά ο Κύριος παρηγορεί με το στόμα κλειστό. Μόνο λέει και γίνεται. Μόνο προστάζει και πάσα δύναμη επ ουρανίων και επιγείων και καταχθονίων σιωπά και εκτελεί. Γιατί αυτός είναι ο Θεός μας, αδελφοί. Έχει πάσα εξουσία. Αυτός ανοίγει και ουδείς κλείει. Και κλείει και ουδείς ανοίγει. Έχει τα κλειδιά στα χέρια του, αδελφοί. Τον προσμένουμε σήμερα? Και αν όχι, σήμερα ο Λόγος του Θεού μας λέγει, πρόσμενε τον Κύριο. Πρόσμενε τον Κύριο, διότι ιδού ο Κύριος θέλει ελθεί μεταδυνάμεως και ο βραχίων αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν και ο μισθός αυτού και η αμοιβή αυτού είναι μεταυτού. Σε ποιους
σε αυτούς που προσμένουν, σε αυτούς που ενώ αδυνάτησαν και απέκαμαν, δεν σταμάτησαν να προσμένουνε Αυτόν. Ο Ζαχαρίας αδυνάτησε, απέκαμε και σταμάτησε να προσμένει. Αλλά η Ελισάβετ δεν σταμάτησε. Και ο λόγος του Κυρίου δεν σταμάτησε και οι υποσχέσεις του Κυρίου δεν ανακλήθηκαν, διότι είναι πιστός ο υποσχεθής. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται, αδελφοί. Εμείς πολλές φορές υποσχόμαστε, λέμε και ξελέμε. Και ενώ υποσχόμαστε και θέλουμε, έχουμε τη θέληση και την αγάπη και την αγωνία και θέλουμε, πράγματι θέλουμε, δεν κάνουμε. Ξεχνιόμαστε, κουραζόμαστε, κλείνουν τα μάτια μας, πονάνε τα χέρια μας, πονάνε τα πόδια μας, η μέση μας. Και όταν έρχεται ένα μικρό πονάκι ή ένα μεγάλο πονάκι, ξεχνάμε και τις υποσχέσεις, ξεχνάμε και σε ποιον Κύριο πιστέψαμε και αδυνατίζουμε και αποκάμουμε και κλαίμε και φλιβόμαστε και στρέφουμε και το βλέμμα μας στον ουρανό, αλλά όχι για να προσμείνουμε τον Κύριο, για να πούμε «Κύριε, πού είσαι?». Αλλά σήμερα, αδελφοί, να στρέψουμε το βλέμμα μας στον ουρανό, όχι για να πούμε «Κύριε, πού είσαι?», για να πούμε «Σε ευχαριστούμε γιατί έρχεσαι, Κύριε». Μπορεί να αργεί ο Κύριος, αδελφοί, αλλά θα έρθει. Αλλά όταν θα έρθει, άραγε θα βρει την πίστη επί της γης. Θα μας πει ο Κύριος «Η πίστη σου σε έσωσε?» Ή θα μας πει σαν τον Ζαχαρία «Θα είσαι κουφός και μουγκός μέχρι να εκπληρωθούν πάντα όσα εγώ σου υποσχέθηκα». Και τον επισκέφθηκε ο άγγελος τον Ζαχαρία και του λέει «Άκουσε να δεις, η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα γεννήσει ένα παιδί, το οποίο θα γίνει μέγας ενώπιον του Κυρίου». Γιατί, αγαπητοί αδελφοί, όταν ο Κύριος εκπληρώνει τις υποσχέσεις του, οι υποσχέσεις του είναι μεγάλες, αδελφοί. Είναι υποσχέσεις ευλογίας μεγάλης σφόδρα. Είναι ευλογίες χαράς. Είναι ευλογίες για όλο το λαό του Θεού μαζί με σένα. Και αγαπητοί αδελφοί, όταν ο Κύριος κάνει το θέλημά του στη ζωή μας, είναι γιατί θέλει πάσα σάρξη να ευλογηθεί. Όλοι μας να γευτούμε τη δύναμη του Θεού μέσα από την ευλογία των αδελφών μας. Και να μάθουμε, αγαπητοί αδελφοί, να χαιρόμαστε με τα χαιρόντων και να κλαίμε με τα κλαιόντων. Να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Έτσι ώστε, αγαπητοί αδελφοί, να απολαμβάνουμε και εμείς μαζί με τη χαρά των αδελφών μας. Και για τον Ιωάννη λέγει «Ίνο και σίκερα δεν θα πιει και θέλει πληρωθεί Πνεύματος Αγίου, έτι εκ κοιλίας της μητρός αυτού και πολλούς των Ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψεις Κύριον των Θεών αυτών και αυτός θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου δια να επιστρέψει τας καρδίες των πατέρων προς τα τέκνα και τους απειθείς εις την φρόνηση των δικαίων δια να ετοιμάσει στον Κύριον λαό προδιατεθειμένο να αποδεχθεί τον Ιησού Χριστό». Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ προσεύχονταν για ένα παιδί και ο Κύριος τους χαρίζει έναν προφήτη. Γιατί όταν δοκιμάζεις, αδελφέ μου και αδελφή μου, τον Κύριο, ο Κύριος επιστρέφει με ευλογία που δεν θα έχεις τόπο να τη βάλεις. Η Άννα του Ελκανά προσευχότανε στον Κύριο για ένα παιδάκι και ο Κύριος της χάρισε έναν προφήτη που ο λαός Ισραήλ μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε ξαναγνωρίσει. Ο Μανωέ προσευχότανε για ένα παιδί και ο Κύριος του χάρισε το Σαμψόν.
αδελφέ μου και αδελφή μου, όταν προσεύχεσαι για κάτι το οποίο είναι μέσα στο θέλημα του Θεού και για κάτι το οποίο πρόκειται να φέρει χαρά σε σένα αλλά και ευλογία από τον Κύριο, ο Κύριος θα ανοίξει τους καταράκτες του ουρανού για να σε ευλογήσει. Ένα πράγμα εξητά ο Κύριος. Ένα. Πρόσμενε τον Κύριο και να είσαι πάντοτε όπως ήταν ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ. Δίκαιοι και άμεμπτοι ενώπιον του Θεού. Εν πάσες τις εντολές και τις δικαιώμασεις του Κυρίου, άμεμπτοι. Πιάσε το Λόγο του Θεού, αδελφέ. Αδελφή μου. Δες ποιες είναι οι εντολές του Κυρίου. Δες ποια είναι τα δικαιώματα του Κυρίου στη ζωή σου. Γιατί ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, στη ζωή μας έχει δικαιώματα. Δικαιούται την καρδιά μας. Δικαιούται να λάβει δόξα. Δικαιούται να λάβει τιμή, προσκύνηση, ένο, λατρεία. Τα λαμβάνει άραγε από μας. Ή του τα στερούμε. Ή του τα κρύβουμε. Ή το μόνο που λαμβάνει από μας είναι λόγια απιστίας, λόγια θλίψεως, λόγια αγανάκτησης. Αδερφοί αγαπητοί, να αλλάξουμε τη ζωή μας. Όπως ο Κύριος μας την άλλαξε τη ζωή και από θάνατο μας έφερε στη ζωή, έτσι να αλλάξουμε και εμείς τη ζωή μας, αγαπητοί αδελφοί, και από μεμψίμηρους χριστιανούς και χριστιανούλιδες να γίνουμε παιδιά Θεού, άγια και ευλογημένα, που υπηρετούμε τις εντολές του Κυρίου και προσφέρουμε στον Κύριο ό,τι Αυτός δικαιούται να λαμβάνει από εμάς. Και τότε έχει απεσταλμένους αγγέλους για κάθε έναν από εμάς, αδελφοί. Και μέσα την ώρα που θα είμαστε στην προσευχή, ο Κύριος θα αποστείλει να μας δώσει νέα πράγματα, νέες ευλογίες, νέα ζωή, νέα χάρη, νέο περπάτημα. Και τελείωσε ο Ζαχαρίας την προσφορά του προς τον Κύριο. Ποια προσφορά προς τον Κύριο? Μάλλον ο Κύριος του επρόσφερε. Πήγε ο Ζαχαρίας να προσφέρει και τελικά έφυγε γεμάτος με υποσχέσεις και με ευλογίες. Γιατί όταν ο άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί, προσφέρει τον εαυτό του για να προσφέρει στον Κύριο, έχει το Κύριος και του επιστρέφει εκατονταπλάσια εις τη ζωή αυτή, αλλά και αιώνια ζωή. Και βγαίνει ο Ζαχαρίας μέσα από το ναό και το πρόσωπό του έλαμπε. Έλαμπε το πρόσωπό του, αλλά δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Δεν μπορούσε να πει κουβέντα. Με νοήματα συνεννοιότανε. Φανταστείτε να έχει μέσα του όλη αυτή τη χαρά και να προσπαθεί να την περιγράψει στους ανθρώπους χωρίς λόγια και να κάνει εκεί νεύματα να προσπαθεί να περιγράψει το τι συνέβη σε αυτή τη συνάντησή του με τον Κύριο. Αγαπητοί αδελφοί, έτσι θα γίνουμε κι εμείς όμως όταν θα ακούσουμε τα νέα από τον Κύριο για την ζωή μας, ο κάθε ένας από μας προσωπικά, αδελφοί. Και τη φωνή μας να έχουμε, λόγια δεν θα έχουμε να περιγράψουμε αυτά που ο Κύριος πρόκειται να κάνει. Γιατί είναι μεγαλεία, αδελφοί. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο. Ανέβηκε, λέει, μέχρι τρίτου ουρανού και είδε πράγματα τα οποία δεν συγχωρείται σε άνθρωπο να λαλήσει. Γιατί ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι άνθρωπος που μπορεί να μας υποσχεθεί ανθρώπινα πράγματα, όσο μεγάλα και αν είναι αυτά, αδελφοί, δεν μπορούν να φτάσουν στις υποσχέσεις του Κυρίου. Όσο μεγάλα λόγια μπορούσε να πει κάποιος εκείνη τη χείρα στην Αΐν, κανείς δεν μπορούσε να της αναστήσει το παιδί. Κανένας. Κανένας. Πόσες προσπάθειες να έκανε η οικογένειά της να της πει, δεν πειράζει. Πώς δεν πειράζει?
έχασες τον άντρα σου, έχασες τώρα και το παιδί σου. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Τι μπορεί να πει ο άνθρωπος, αδελφοί? Αλλά ο Κύριος μπορεί να πει λόγο και να δώσει ζωή. Μπορεί να αναστήσει το παιδί του Ιάιρου. Μπορεί να θεραπεύσει την πληγή της αιμορροούς σας. Μπορεί να ανοίξει τα μάτια του εγγενετή τυφλού. Μπορεί να θεραπεύσει τον παραλυτικό που κάθεται 38 χρόνια εκεί στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ και περιμένει κάποιον άνθρωπο να περάσει να τον σπρώξει μέσα στην κολυμπήθρα. Ο Κύριος Ιησούς μπορεί να του πει «Σήκω και βέρι πάτη και πάρε και το κρεβάτι σου στον ώμο σου». Όπως ο παραλυτικός καθόταν στην ωραία πύλη και κοίταζε στα μάτια τον Ιωάννη και τον Πέτρο και περίμενε να πάρει λίγα ψηλά. Αλλά ο Πέτρος, αδελφοί μου, του είπε «Εμείς, άνθρωπε, αργύριο και χρυσίο δεν έχουμε, αλλά αυτό που έχουμε, τούτο σου δίδουμε. Εις το όνομα του Ιησού Χριστού, του Ναζωραίου, σήκω και περιπάτη». Εις το όνομα του Ιησού Χριστού, του Ναζωραίου, αδελφέ μου και αδελφοί μου, ο Κύριος, ο Θεός του ουρανού και της γης, πρόκειται να κάνει κατορθώματα στη ζωή σου. Το πιστεύεις? Το πιστεύεις? Αν το πιστεύεις, σήκωσε το χέρι σου. Είπα γελαέ του Θεού, η πίστη σου σε έσωσε. Ζει ο Χριστός, αδελφοί. Δεν πέθανε ο Χριστός, ζει. Και δεν είναι μακριά, είναι πλησίον. Περιπατεί ανάμεσά μας. Διαβάζει τις καρδιές μας. Διαβάζει τις σκέψεις μας. Ξέρει την οδό μας, αδελφοί. Ήρθε και εμείς με αυτή την πίστη που έχουμε σήμερα το πρωί, γιατί ο Κύριος μας γεμίζει πίστη, αδελφοί. Ήρθε με αυτή την πίστη να πάμε καθώς ο Ζαχαρίας στα Άγια, να θυμιάσουμε και να θυσιάσουμε στον Κύριο, γιατί θα κάνει κατορθώματα. Αλληλούια. Αμήν. Ζει ο Χριστός, αδελφοί μου. Αλληλούια, Κύριε, σε ευχαριστούμε.